Τα ίνομοιώματα είναι καλυθισόγη του μύκου τυχώματος της μήτρας. Εκτιμάται πως το ποσοστό των γυναικών με ίνομοιώματα κυμαίνεται μεταξύ του 5 και του 12%. Εν τούτης, σύμφωνα με κάποια στοιχεία, ενδεχομένως το συγκεκριμένο ποσοστό να αγγίζει ακόμα και το 80%. Τα ίνομοιώματα αποτελούν ένα εξαιρετικά συχνό έβριμα της υπηρηχογραφικής εξέτασης, στην οποία υποβάλλονται οι γυναίκες στα πλαίσια του προληπτικού γυναικολογικού ελέγχου. Η ύπαρξή τους στην συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων δεν συνδέεται με την εκδήλωση κάποιου συμπτώματος. Η δε απόφαση για αφαίρεσή τους λαμβάνεται εξατομικευμένα βάσει του ιστορικού της γυναίκας, του μεγέθους των ίνομοιωμάτων, αλλά και την εκδήλωση ενδεχόμενης συμπτωματολογίας. Οι μηχανισμοί δημιουργίας τους παραμένουν εν πολλής αδιευκρίνιστοι. Φαίνεται ότι όπως συμβαίνει και με την πλειοψηφία των όγκων, τα κύτταρα των ίνομοιωμάτων παρουσιάζουν αλλαγές στο γενετικό τους υλικό. Οι αλλαγές αυτές ενδέχεται να είναι τόσο το αίτιο, όσο και η συνέπεια των μηχανισμών δημιουργίας των ίνομοιωμάτων. Επιπροσθέτως, υφίσταται πληθώρα κλινικών παρατηρήσεων, για τον οποίο επιβεβαιώνεται η σημασία της επιρροής της δράσης των ιστρογόνων και της προγεστερόνης στην εμφάνιση αλλά και στην αύξηση του μεγέθους των ίνομοιωμάτων. Όμως, οι σχετικοί μηχανισμοί δεν έχουν διασαφινιστεί. Πάντως, η μικρή ηλικία της έναρξης της αμυνουρίσεως έχει συσχετιστεί με αυξημένες πιθανότητες εμφάνισης ίνομοιωμάτων εξαιτίας πιθανώς της παρατεταμένης έκθεσης των ιστών της μήτρας στην ιστρογονική και προγεστερονική δράση. Στην εμφάνιση των ίνομοιωμάτων ενδεχομένως να εμπλέκονται και μηχανισμοί η ενεργοποίηση των οποίων εξαρτάται εν μέρη από περιβαλλοντικούς παράγοντες και εμπλέκονται στον τρόπο που εκφράζεται το γενετικό μας υλικό, δηλαδή το DNA μας. Τα ίνομοιώματα είναι μονοκλονικοί καλοήθεις όγκοι. Επομένως τα κύτταρά τους προήλθαν από ένα αρχικό κύτταρο που για κάποιους λόγους άρχισε να πολλαπλασιάζεται ανεξέλεγκτα και κατ' ουσίαν αποτελούν αντίγραφο του αρχικού εκείνου κυττάρου. Αν θέλετε να διαβάσετε περισσότερα για τα ίνομοιώματα και τη δημιουργία τους, ακολουθήστε το σύνδεσμο που θα βρείτε κάτω από το βίντεο αυτό. Να είστε πάντα καλά! Θα συνεχίσουμε να δημοσιεύουμε βίντεο για την υγεία της γυναίκας, την υπογονιμότητα και την εγκυμοσύνη, γι' αυτό εγγραφείτε στο κανάλι μας για να είστε πάντα ενημερωμένοι. Για περισσότερα ενδιαφέροντα θέματα επισκεφτείτε το site μας.